Ραγκίδη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Εμείς για την ανταπόκριση. Κύριε Υπουργέ, επειδή βλέπουμε, θα ξεκινήσουμε την πανδημία, δεν το συζητάω ότι το πρώτο θέμα συνεχώς, δυστυχώς είναι αυτό. Δυστυχώς είναι αυτό. Και παντού βλέπουμε ότι καλπάζει η πανδημία. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, 1440, δεν χρειάζεται να πω τα κρούσματα και τις ΜΕΘ κτλ. Ποιο είναι το σημείο που νομίζετε εσείς, κατά τη γνώμη σας, θα πούμε έχει ξεφύγει η πανδημία, γιατί όταν καλπάζει και πηγαίνει με αυτά τα δεδομένα, ποιο είναι το σημείο αυτό? Ξέρω πως δεν είστε γιατρός, το ξέρω, οικονομολόγος. Ναι, δεν είμαι γιατρός, οικονομολόγος είμαι, αλλά ειδικά για την ιδιαίτερη πατρίδα μας στη Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι εκτιμώ ότι η έλευση των χιλιάδων φοιτητών. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 3 πανεπιστήμια, είναι η μεγαλύτερη φοιτητούπολη στην Ελλάδα, ναι. Πάνω από 100.000 φοιτητές φοιτούν. Άρα λοιπόν με το που ήρθαν τα νέα παιδιά, τα οποία πρέπει να πούμε ότι έρχονται από μια δύσκολη περίοδο, από μια περίοδο που είχαν να στερηθεί πολλά πράγματα, με το που ξανά άνοιξαν τα πανεπιστήμια και υπήρχε πλέον η φυσική επαφή. Αυτός είναι ένας λόγος. Αρχίσαν οι διασκεδάσεις, αρχίσαν τα πάρτι, η μητήρηση των μέτρων, γιατί τα νέα παιδιά πιο εύκολα σχετικά ξεπερνάνε τον κορονοϊό, ακόμη και αν κολλήσουν. Καταλαβαίνετε, ένας λόγος κατά την άποψή μου είναι αυτός. Ένας δεύτερος είναι το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, απελευθέρωση πόλης, όχι όλα αυτά, ναι. Τα οποία καταλαβαίνετε ότι και αυτά συντελούν στο να υπάρχει μια χαλαρότητα, ένα εορταστικό κλίμα, που το εορταστικό κλίμα σημαίνει ότι δεν τηρούμε και δεν προσέχουμε όπως πρέπει με βάση τα μέτρα. Ένα τρίτο είναι οι καιρικές συνθήκες που σαφέστατα είναι πολύ πιο σκληρές σε σχέση με την υπόλοιπη, με την Νότιο Ελλάδα. Βρίσκομαι στην Αθήνα σήμερα, είναι μια χαρά καιρός. Είμαι βέβαιος ότι πάνω δεν ξέρω ακόμη, θα ανέβω ψιλοβρέχει. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά μαζί συντελούν στο να έχουμε ένα βαρύτερο κλίμα στην Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι δικαιολογία για τους μισούς περίπου συμπατριώτες μας, οι οποίοι παρά το ότι πέρσι ζήσαμε ένα μαύρο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δυστυχώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουν το συντομότερο δυνατόν άμεσα χθες ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, γιατί ο εμβολιασμός για εμάς που έχουμε κάνει τις 2 δόσεις, η τρίτη δόση, αλλά για αυτούς που δεν έχουν κάνει κανένα εμβόλιο, έστω η πρώτη δόση να ξεκινήσουν τώρα. Σε συνάρτηση με τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούμε, γιατί δυστυχώς δεν τελείωσε ο κορονοϊός, είναι ακόμη παρόν, μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν με τις λιγότερες ανθρώπινες απώλειες, με τις λιγότερες περιπτώσεις αυτή την πρωτοφανή κρίση που ζει η ανθρωπότητα. Άρα, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το σημείο που θα πούμε ότι έχει ξεφύγει η πανδημία? Αυτή τη στιγμή, εσείς λέτε, δεν έχει ξεφύγει η πανδημία, ελέγχεται ακόμη. Εγώ λέω ότι είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ακόμη ελέγχεται. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά το ότι λέγονται διάφορα, αντέχει. Προσέξτε, πέρσι, στην κορύφωση της πανδημίας, είχαμε πάνω από 950 διασωληνωμένους. Αλλά πέρσι είχαν δοθεί όλες οι ΜΕΘ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Να θυμίσω ότι η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε τον Ιούλιο του 2019 περίπου 550 ΜΕΘ. Σήμερα είναι περίπου 1.500. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιθώρια. Απλά τι γίνεται? Σήμερα, ακόμη και σήμερα, εξακολουθούν και λειτουργούν οι ΜΕΘ και για άλλες περιπτώσεις. Γίνονται εγχειρήσεις, κανονικά δεν έχουν σταματήσει. Ένας άνθρωπος που έχει προγραμματίσει την επέμβαση του μπορεί να την κάνει και συνέχεια να νοσηλευτεί και σε ΜΕΘ. Συγγνώμη σε αυτό, κύριε Υπουργέ, μόνο να προσθέσουμε ότι ο σχεδιασμός είναι να πραγματοποιούνται μόνο οι επίγουσες επεμβάσεις. Δηλαδή αυτό είναι αυτή τη στιγμή που υλοποιείται. Γι' αυτό και τώρα βλέπουμε μια διαφοροποίηση, ναι, σε κλινικές. Τώρα και σιγά σιγά, όπως πάντα πράγματα, είναι προφανές ότι μάλλον θα σταματήσουν και οι άλλες πλην των επιγουσών και ότι θα δοθούν όλες οι μέθοδοι που είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αλλά να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι, γιατί όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε ανθρώπους που χάσαμε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται με κορονοϊό. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο αν γίνει ο εμβολιασμός θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κακό. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμη. Είναι άδικο για μένα, για εσάς, για τον οποιοδήποτε έχει κάνει το εμβόλιο, όταν για τον ΑΒ λόγο έχει κάποιο πρόβλημα εκτός κορονοϊού, να μην βρίσκει κρεβάτι στην εντατική, γιατί είναι όλες κατηδημένες κατά 95% από τις ανεμβολίες τους. Είναι πολύ άδικο. Δεν φταίει δηλαδή το 75% περίπου του ελληνικού λαού που έχει εμβολιαστεί να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα νοσηλείας, γιατί ένα 25% εξακολουθεί να αρνείται να κάνει το εμβόλιο. Βέβαια, να επισημάνω εδώ και χαίρομαι γι' αυτό, ότι βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια κινητικότητα και στους εμβολιασμούς. Την πιο προηγούμενη εβδομάδα
είχαμε κάτω από 10.000 εμβόλια, την προηγούμενη είμαστε γύρω στις 30, χθες και σήμερα ξεπεράσαμε το φράγμα των 40-45. Είναι μια ανάσα, είναι μια ανάσα όλη αυτή. Έτσι, είναι μια ανάσα, θέλω ότι υπάρχει μια τάση. Μια ακούσαμε τάση. Και τον κύριο Θεμιστοκλέο στον Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας να περιγράφει αυτά τα δεδομένα. Είναι ενθαρρυντικά, να το πω έτσι, στο μέτωπο του εμβολιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος ελευθερίας. Κύριε Υπουργέ, επειδή στο γραφείο σας, στο πολιτικό γραφείο, σίγουρα, όπως κάνουν όλα τα πολιτικά γραφεία, δέχονται τηλεφωνήματα για διάφορα αιτήματα. Αυτές τις μέρες σας παίρνουν τηλέφωνα για να βοηθήσετε να βρείτε κάποιο κρεβάτι, έχετε λάβει τέτοια τηλέφωνα? Γιατί ακούω πολύ κόσμο που ψάχνει αυτό το πράγμα και έτσι πολύ αφελέστατα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Λίγο πολύ εξυπηρετούνται. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να πάει στη ΜΕΘ, υπάρχει και το εθνικό σύστημα το οποίο λειτουργεί και ψάχνουν να βρουν που υπάρχει ελεύθερο κρεβάτι. Τακτοποιείτε το ζήτημα αυτό. Δεν είχα τέτοια περιστατικά, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται ακόμη. Μιλώντας όμως, ας πούμε, να σας πω κάτι, προχθές με έναν φίλο ο οποίος δυστυχώς είναι σε high flow στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται όχι στην εντατική αλλά με υψηλό οξυγόνο. Περαστικά. Μου ζητούσε να αλλάξει κλινική και του εξήγησε ότι, φίλε, δεν είμαι εγώ γιατρός, ούτε ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, ούτε μπορώ να μπω να ελέγξω και να μπω γιατί είναι ελέγξω, που δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ναι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει να εμπιστευτεί στους γιατρούς, του είπα, αυτό του είπα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, να λέει ότι αν θα πάω σε άλλη κλινική θα είμαι καλύτερα, αν θα πάω εδώ θα είμαι... Εν πάση περιπτώσει είναι μια δύσκολη ώρα. Αυτοί που είναι για μας τώρα οι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν και γι' αυτό το λόγο τους θαυμάζουμε και τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο έχει εμβολιαστεί και το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του, πολλές φορές κάτω από πολύ δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Αυτούς λοιπόν να εμπιστευτούμε και να στηρίξουμε, γιατί σε αυτή τη φάση είναι οι ήρωές μας. Τώρα και που συζητάμε για αυτό το θέμα και πολύ καλά κάνατε και το θέσατε, σίγουρα αξίζουν το θαυμασμό μας όλοι αυτοί που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Εγώ θα έλεγα και στη δεύτερη και στην τρίτη, γιατί αυτό θέλει και έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για να προχωρήσει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στο σχέδιο η επιστράτευση γιατρών, να το πω έτσι. Σε κάποιες κόκκινες περιοχές, ναι. Μπορεί να είναι και η δική μας, έτσι, από ό,τι ακούω στο ρεπορτάζ τουλάχιστον, ή με όσα έχουν προαναγγελθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πιστεύετε ότι αργήσαμε σε κάτι τέτοιο? Άργησε η κυβέρνηση να προχωρήσει μια τέτοια απόφαση και να την υλοποιήσει, βέβαια? Και το Υπουργείο ξέρει τι κάνει. Είδα, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε πρόβλημα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από 20 μέθ που υπήρχαν μέχρι το 19, σήμερα έχουμε 46, αλλά δεν υπήρχαν κατάλληλοι γιατροί. Ανέβασε λοιπόν το Υπουργείο από την Αθήνα 5 γιατρούς, εντατικολόγους, για να ανοίξουν κι άλλες ΜΕΘ. Θεωρώ ότι αυτό έχει τον κεντρικό έλεγχο και την παρακολούθηση. Νομίζω ότι κάνει αυτό το οποίο πρέπει και που μπορεί. Και εγώ σήμερα έτσι ενημερώνομαι ότι μάλλον πάμε για επιστράτευση όπου δεν μπορούμε να καλύψουμε τα κενά. Να πω όμως και κάτι που το είπε προχθές η κυρία Γκάγκα, την οποία και σέβομαι, γιατί είναι γιατρός, οπότε ξέρει από μέσα το σύστημα και μάλιστα είναι πνευμονολόγος. Είπε δηλαδή ότι δυστυχώς δεν έχουμε όσους εντατικολόγους αναλογούν και χρειάζονται τώρα με βάση τις κλινικές, τις μέθες τις οποίες έχουμε. Και αυτό γιατί? Γιατί σας λέω ότι μέχρι πριν από δύο χρόνια είχαμε 550, κάτω από 550 μέθ. Σήμερα έχουμε 1.500. Είναι λογικό ότι δεν υπάρχουν οι ανάλογοι εντατικολόγοι. Και επίσης να πω κάτι που δεν το ήξερα, το έμαθα. Δεν είναι όλοι γιατροί εντατικολόγοι, είναι μια ειδικότητα και θέλει δύο χρόνια εκπαίδευση να αποκτήσει κάποιο. Το αναφέραμε και νωρίτερα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Και είπε η κυρία Γκάγκα ότι θα προσπαθήσουμε από τώρα και πέρα να υπάρχει ένας σχεδιασμός και να δίνουν τα νοσοκομεία μας, το εθνικό μας σύστημα υγείας, τις ειδικότητες που μας χρειάζονται. Γιατί αναφερόμενοι στους ειδικολόγους. Στην κατά την ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας τα έχει πει αυτά. Καλά κάνετε και το βάζετε, αλλά έχουμε δρόμο γι' αυτό και το σήμερα είναι το σήμερα. Διαβάζω τώρα και τις δηλώσεις του Προέδρου του κυρίου Γιαννακού. Της Ποεδήμ, που λέει να περίγραψε η κατάσταση εκτός ορίων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Δεν θα επιμείνω περισσότερο, είναι τραγική. Ευχόμαστε καλό κουράγιο σε όλους. Εσείς είστε μέλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μας αναφέρατε πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό το ζήτημα. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι παρακολουθείτε αυτά που συμβαίνουν στην γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε την εξέλιξη τη χθεσινή βραδινή, να το πω έτσι, από τον κύριο Ζάεφ, που ανακαλεί την παραίτησή του από πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Η συνεδρίαση, νομίζω, είναι αύριο στο κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας, έτσι, και θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Θα ήθελα να μου πείτε αν σας ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση που καταγράφεται στη Βόρεια Μακεδονία. Όχι απλώς παρακολουθώ, παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονική χώρα. Και αυτό γιατί? Γιατί μετά την πανολευθερία που υπέστη το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο κυβερνούσε από τον κύριο Ζάεφ, τον κύριο Ζάεφ ως πρωθυπουργό, και μετά την παραίτησή του, που τώρα ανεκλήθη βέβαια, έτσι, φάνηκε ότι το Εθνικιστικό Κόμμα του ΒΜΡΟ κερδίζει την πλειοψηφία, μια που από ό,τι τουλάχιστον λέει έχει κερδίσει ένα μικρό αλβανικό κόμμα το οποίο στήριζε την κυβερνητική πλειοψηφία των Σοσιαλδημοκρατών
και έχουν ανατραπεί συνθήκες και πλέον έχει πλειοψηφία. Δηλαδή, ο κύριος Ζάιφ μαζί με 2-3 μικρά αλβανικά κόμματα είχαν συνολικά 62 βουλευτές σε σύνολο 120 και 58 είχε αντιπολίτευση. Και προχθές ανακοίνωσε ο κύριος Μητσόφσκι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ΒΜΡΟ, του Εθνικιστικού Κόμματος, ότι έχει ανατραπεί αυτό γιατί πήρε 3 βουλευτές από την πλευρά της κοινωνικής. Είμαστε στους 61, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις. Και θα δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο κοινοβούλιο. Τι πιστεύετε ότι δημιουργείται? Τώρα έχουμε μια εξέλιξη. Παρακολούθησε επίσης και παρακολουθώ πρώτον ότι μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές πάρα πολλοί δήμαρχοι αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι ορκίστηκαν πίστη στο Σύνταγμα της Μακεδονίας. Όχι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά της Μακεδονίας. Όπως επίσης και τον κύριο Μητσόφσκι, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι ποτέ εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω για την πατρίδα μου, για τη Μακεδονία, το πρόθεμα το οποίο μπήκε από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όλα αυτά είναι σοβαρότατη λόγη και ήδη έχουν καταγραφεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι ευθύτατη παραβίαση των όρων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θεωρώ ότι μας δίνουν ισχυρά όπλα στο προστάτιό μας, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα, ευχόμαστε να πριτανεύσει η λογική, από εκεί πέρα σας λέω ότι θεωρώ ότι με αυτά τα οποία κάνουν μας δίνουν συνεχώς όπλα εναντίον της συμφωνίας αυτής, για μια συμφωνία η οποία φαίνεται ότι η πλευρά, η οποία αν θέλετε κατά την άποψή μου, το λέγαμε και πριν τις εκλογές, το λέω και πάλι, ναι, είναι μια κακή συμφωνία για την ελληνική πλευρά, αλλά μας δίνουν όπλα έτσι ώστε να μπορούμε αύριο να την κρούσουμε. Επικαλούμαστε όμως τη Συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Υπουργέ, αλλά στην Ελληνική Βουλή δεν έχουν φτάσει τα δύο μνημόνια που λέγαμε από τα τρία. Τα έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά βέβαια εδώ στο ΦΛΑΣ. Αυτό όμως δείχνει και μια ρογμή στην εφαρμογή της συμφωνίας, έτσι δεν είναι? Αυτό όμως είναι ένα όπλο για μας και καλώς που δεν τα ψηφίσαμε. Γιατί αν τα ψηφίζαμε δεν θα είχαμε τώρα τίποτα. Να θυμηθούμε ότι εμείς η ένδειξη καλής θέλησης δεχθήκαμε την ένταξη του κρατηδίου στο ΝΑΤΟ. Έτσι, δεχόμαστε και προσπαθούμε να πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται για να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα, στην ευρωπαϊκή οικογένεια η δημοκρατία των Σκοπίων. Αυτό το οποίο δεν έχουμε δει από την άλλη πλευρά είναι αντίστοιχες κινήσεις τήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών και βέβαια σεβασμού της Συμφωνίας αυτής και των όρων αυτών που προβλέπει. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών που έχει δώσει δείγματα γραφής και είναι πάρα πολύ θετικά, είμαι βέβαιος ότι το παρακολουθεί ακόμη πιο κοντά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τι θα γίνει αύριο, τελικά θα μείνει η κυβέρνηση ΖΑΕΠ ή έχει χάσει την πλειοψηφία. Θα πάμε σε άλλες εκλογές ή θα συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση με την αλλαγή της πλειοψηφίας που είναι οψόμεθα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι έχετε βιώσει και την όλη προσπάθεια αυτή που έκανε η χώρα μας και στον Εύρο με τα κύματα, τα μεταναστευτικά, τα προσφυγικά, τα ζήσαμε όλα αυτά. Φαντάζομαι χθες είδατε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και την αντίδρασή του απέναντι στην Ολλανδή δημοσιογράφο, που ξέρετε από το πρωί, από χθες το βράδυ, μάλλον ασχολείται ο παγκόσμιος τύπος με αυτό το. Όσο μπορώ να καταλάβω τέλος πάντων. Θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτού, αυτό που καταγράφηκε χθες στο Μαξίμου. Εντάξει, νομίζω ότι οι εκφράσεις της κυρίας δημοσιογράφου ήταν απαράδεκτες, έτσι. Αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό με δύο κουβέντες ότι λέει ψέματα, είπε ότι η χώρα μας κάνει βάρβαρες επαναπροωθήσεις, κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η χώρα μας έχει αποδείξει, κύριε Θεοδωρακίδη, σε όλο τον κόσμο ότι είναι η χώρα του φιλόξενου Διός, είναι η χώρα η οποία αγκάλιασε χιλιάδες παράνομων μεταναστών που μπήκαν στη χώρα, αλλά βεβαίως αυτό που έχουμε πει από την αρχή είναι ότι είναι η μοίρα μας να είμαστε στη συγκεκριμένη περιοχή, να φυλάμε τα σύνορα όχι απλώς της Ελλάδος αλλά της Ευρώπης και είναι η δουλειά μας να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά από τις παράνομες προωθήσεις από την τουρκική πλευρά κυρίως των παράνομων μεταναστών. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε. Με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Μόλις προχθές σώσαμε ένα ολόκληρο καράβι με 400 περίπου Αφγανούς και Πακιστάνους λαθρομετανάστες. Έτσι. Όπου υπάρχει ανάγκη και όπου πρέπει να παρέμβουν οι λιμενικές δυνάμεις, γιατί σε ό,τι αφορά τον Εύρο είναι θωρακισμένος από είδους, από εκεί δεν περνάει κουνούπι. Αλλά στα νησιά κυρίως που έχουμε χιλιάδες νησιά, πολλά από τα οποία είναι και κατοίκητα, ξέρετε, είναι το μόνο εύκολο. Μπαίνουν σε μια σαπιόπαρκα, 20-30 άτομα στηβάζονται δυστυχώς. Και αν τους βοηθήσει ο Θεός ή ο Αλλάχ ο δικός τους, βγαίνουν σε ένα ξερό νησί. Αυτός τι να τους κάνεις. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι σέβεται την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τους περιθάλπτει και δεν θα προσπαθήσει συνέχεια όσοι κάνουν αίτηση για χορήγηση ασύλου να εξετάσει αν πληρούν τις προϋποθέσεις να πάρουν άσυλο ή όχι, ή διαφορετικά να τους επαναπροωθήσει στις πατρίδες τους. Λοιπόν, είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση, γιατί δεν ήταν ερώτηση από την κυρία δημοσιογράφο. Νομίζω ότι και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι και ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τα γεγονότα του 2015 και σε αυτό στέκομαι. Σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, έδωσε την απάντηση που θα έπρεπε να δώσει, αποδοκιμάζοντας πλήρως τις τοποθετήσεις της κυρίας
δημοσιογράφων. Βλέπουμε πολλά σχόλια τις τελευταίες ώρες που μιλούν για την απώλεια ψυχραιμίας από τον Πρωθυπουργό. Εγώ τοποθετήθηκα λίγο νωρίτερα, θα ήθελα τη δική σας σκέψη. Δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει ποτέ την ψυχραιμία του. Απλώς έδωσε σε έντονο, με έντονο τρόπο τις απαντήσεις στην κυρία δημοσιογράφου, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε απασχολήσει και πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είχε δημιουργήσει το περιστατικό με τον παράνομο Αφγανό μετανάστη, τον οποίο φιλοξενούσε, που είχε απορριφθεί, τον 23χρονο, που είχε απορριφθεί έτσι. Έκρεμε, παρ' όλα αυτά, τον είχε στο σπίτι του. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε την κατάλληλη απάντηση σε έντονο ύφος, έτσι έπρεπε να κάνει, γιατί προσβαλλόταν συνολικά η Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να προσβάλλει την πατρίδα μας έτσι λέγοντας ότι εμείς δεν σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, τις ανθρώπινες αξίες και προχωρούμε σε βάρβαρες επαναπροωθήσεις. Και πήρε την απάντηση που έπρεπε να πάρει η κυρία δημοσιογράφος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στο ΦΛΑ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, κύριε Θεοδωρακίδη. Γεια σας.